βρισκόμαστε στο Σιράκο, στο νομό Ιωαννίνων, σε υψόμετρο 1200 περίπου μέτρα. Απέχουμε 45 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων. Στους πρόποδες του όρος Λάκμος, το χωριό μας έχει κατοικηθεί γύρω στο 15ο αιώνα, δεν έχουμε ακριβή στοιχεία. Αυτά έχουν προκύψει από διάφορες εκ των υστέρων έρευνες που έχουν γίνει. Στην πορεία το Σιράκο είχε μια μεγάλη ανάπτυξη που οφείλεται κυρίως στην κτηνοτροφία και στα επαγγέλματα που ήταν της επεξεργασίας των κτηνοτροφικών προϊόντων, είτε αυτά ήταν τα τυροκομικά προϊόντα, είτε το μαλλί και τα υφαντά που οι βιοτεχνίες του Σιράκου φτάσαν να έχουν εμπορικά καταστήματα σε όλη τη Μεσόγειο και όχι μόνο. Βέβαια, μέσα από αυτό ανέδειξε μεγάλο πλούτο, γι' αυτό έχουμε και ωραία παραδοσιακά σπίτια. Το 1821 όμως είχαμε μια ολοκληρωτική καταστροφή του χωριού από τους Τούρκους σε μια επανάσταση που έγινε στις αρχές του Ιουλίου του 1821. Στην πορεία οι Σιρακιώτες βέβαια αναγκαστήκαν να φύγουν να σκορπίσουν κυριολεκτικά στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Λίγοι επέστρεψαν από αυτούς. Το χωριό ποτέ δεν ξανά είχε την ίδια λάμψη και την ίδια ακμή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια ανοικοδόμηση πάλι. Κυρίως αυτό οφείλεται στους ντόπιους τους Σιρακιώτες που με μεράκι, με όρεξη ήρθαν και αναστηλώνουν τα σπίτια τους. Από το 1975 ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός και αυτό βοήθησε κατά κάποιο τρόπο να παραμείνει σε αυτό το χωριό που βλέπουμε σήμερα και να έχει τις δυνατότητες ακόμα ανάπτυξης. Είμαστε στο σπίτι του Κώστα Κρυστάλη, είναι το πατρικό του σπίτι εδώ, εδώ μεγάλωσε και από εδώ έφυγε, πήγε στα Γιάννα στο γυμνάσιο. Από εκεί πια κυνηγημένος πια από τους Τούρκους, έφυγε, τον φυγαδέψανε και πήγε στην Αθήνα. Το σπίτι του, αυτό, το έχει κοινότητα, έχει χαριστεί στην κοινότητα, έχει γίνει μουσείο, λαογραφικό μουσείο, που οποίο έχει γράμματα του χωριού. Έχει ήδη τυροκομικής μέσα, υφαντικής που δούλευαν εδώ, όλα αυτά τα πράγματα και πάρα πολλά υφαντικά που έχουν από τα χωριά. Πρόεδρος του Ιδρύματος με την επωνυμία Λαογραφικό Μουσείο Σιράκου, δωρεά της κυρίας Εμηνίας Φωτιάδου. Να σας πω ορισμένα πράγματα για το σπίτι στο οποίο τώρα βρισκόμαστε. Έχει ιδρυθεί το 1880 από τον παππού της κυρίας Φωτιάδου, ο οποίος ήταν ταξιδευτής και έμπορος στην Τεργέστη, στη Νάπολη, στη Μάλτα. Αυτοί οι άνθρωποι της κατηγορίας του παππού Αυδίκου, οτιδήποτε βλέπανε καλό, το φέρνανε στον τόπο τους και το κάνανε και τρόπο ζωής. Εδώ μέσα σε αυτό το σπίτι θα δείτε έναν πολιτισμό πριν από 150 χρόνια. Τελευταία 15 ετία έχει συντελεστεί ένα μικρό θαύμα στο Σιράκο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 παραδοσιακά καταλήμματα, καθώς και αντίστοιχες ταβέρνες και καφετέρια και ό,τι άλλο μπορεί να διαθέσει ένας τουριστικός προορισμός. Η πρόσβαση είναι κοντά με όλα τα γειτονικά χωριά των Τζιμέρκων και ο καθένας που θα φτάσει εδώ μπορεί να απολαύσει αυτή την τρομερή φύση και παράλληλα να βρεθεί σε έναν από τα καλύτερα παραδοσιακά χωριά της Ελλάδος, κατά τη γνώμη μου.